Λένε οι άθλοι για την πολυχρονεμένη μας διοίκηση που ο Θεός να την κάνει αυτοκρατορία ότι θα μπορούσε να κάνει ενέργειες για να μην φτάσουν οι υπάλληλοι του κέντρου εξυπηρέτηση πολιτών της Οδού Ολυμπιάδος στον Εύωσμο να δουν δικαστικό επιμελητή να τους βγάζει έξω και να αλλάζει κλειδαριές. Τέτοια φθηνά βρήκανε να πούνε για να κατηγορήσουν την πολυχρονεμένη μας διοίκηση που ήρθε να μας βγάλει από τις σπηλιές στις οποίες μας είχαν βάλει προηγούμενες διοικήσεις. Έχεις και τους πολίτες να διαμαρτύρονται γιατί έκλεισε το ΚΕΠ της Ολυμπιάδος και δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν, λες και δεν μπορούν να πάνε στα άλλα ΚΕΠ του Δήμου. Αναρωτήθηκες ποτέ εσύ πολίτη του Δήμου Κορδελιού Ευόσμου τι έχεις κάνει για αυτήν τη διοίκηση ή μόνο ρωτάς τι κάνει αυτή για σένα? Είναι στάση ενός πολιτικού όντως αυτή? Γιατί πρέπει να κάνει η διοίκηση για σένα και όχι εσύ για τη διοίκηση? Για πες, δεν μιλάς γιατί δεν έχεις τι να πεις. Χώρια που κανένας από εσάς τους πολίτες δεν αναλογίζεται την ατομική του ευθύνη για την έξωση που έγινε στο ΚΕΠ της Ολυμπιάδος. Τώρα θορυβηθήκατε όλοι επειδή πρέπει να πάτε λίγο μακρύτερα στα άλλα ΚΕΠ για να κάνετε τη δουλειά σας. Κανένας σας δεν σκέφτηκε μέχρι τώρα να βάλει έναν κουμπαρά έξω από το ΚΕΠ για να ρίχνετε τον οβολό σας προκειμένου να πληρωθεί το ενίκιο. Κανένας σας όμως, έστω να βάλετε έναν δίσκο και από πάνω μια επιγραφή υπέρ των καμένων. Όχι των καμένων της Εύβοιας, για να μην μπερδευτούμε κιόλας. Των καμένων των εδώ. Γιατί δεν έκανε ενέργειες η καλή μας διοίκηση, αυτή η Αγία Μητέρα, ώστε να μην γίνει έξωση στο ΚΕΠ, επιμένουν να ρωτούν μερικοί. Άκου βλακώδης ερώτηση. Γιατί δεν έκανε ενέργειες η διοίκηση? Γιατί η αντιπολίτευση δεν δέχτηκε να ψηφίσει την εγκατάσταση πυροσβεστικού σταθμού στο Δήμο με τον τρόπο που θέλει η διοίκηση? Γιατί η αντιπολίτευση δεν δέχτηκε να πληρώνει ο Δήμος ενίκιο για τα δικά του γήπεδα στο στρατόπεδο που πακυριαζεί? Γιατί η αντιπολίτευση δεν δέχεται να κάνει ο Δήμος αναπτυξιακό οργανισμό? Για χίλιους δυο λόγους. Στην τελική, γιατί έτσι γουστάρει. Λογαριασμό θα σας δώσει. Από πότε οι Θεοί δίνουν λογαριασμό στους θνητούς? Από πότε? Δεν μιλάτε γιατί δεν έχετε απάντηση. Έχεις και κάτι άλλους πονηρούς που ρωτούν γιατί στο σελίδα του Δήμου δεν ενημερώνει τους πολίτες ότι το ΚΕΠ της Ολυμπιάδος είναι κλειστό. Γιατί έτσι γουστάρουμε, ρε φίλε? Γιατί μια τέτοια ηλιόλουστη μέρα ο πίκος απίκος ακολουθεί το μηχάνημα των ασφαλτοστρώσεων και βγάζει φωτογραφίες. Άχου που πρέπει να σας δώσουμε και λογαριασμό γιατί στο σελίδα του Δήμου δεν γράφει για το κλειστό ΚΕΠ της Ολυμπιάδος. Γιατί ο Πίκος Απίκος γράφει άρθρο για να τονίσει πως για το κλειστό ΚΕΠ της Ολυμπιάδος φταίει ο Σούλας. Πες και εσύ Κώστας Παπαϊωάννου, όλα εγώ θα τα σκέφτομαι. Πες πως ευτυχώς δεν έχουμε δήμαρχο το Σούλα, γιατί αν τον είχαμε θα γινόταν έξωση και στα τρία κέντρα εξυπηρέτηση πολιτών, ενώ τώρα έγινε έξωση μόνο στο ένα. Πες ότι τα άλλα δύο ΚΕΠ παραμένουν ανοιχτά χάρη στη διοίκηση του Δήμου. Πες ότι η πολυχρονεμένη μας διοίκηση με κόπους και θυσίες κρατάει ανοιχτά τα άλλα ΚΕΠ και αντί οι άθλοι να τη δοξάζουν την κατηγορούν και από πάνω. Πες και εσύ Κώστας Παπαϊωάννου ότι αν είχαμε δήμαρχο ακόμη τον Σούλα θα έπεφταν απάνω μας οι πληγές του Φαράω. Μίλα και εσύ επιτέλους. Όλα μόνος μου θα τα λέω.